Ακούστε τώρα την είδηση που για μένα αυτό το, το απόσπασμα ε, του κυρίου Πιτσιλίου που λες με το ψηφιακό πελατολόγιο είναι πολύ μεγάλη είδηση. Και είναι πολύ μεγάλη είδηση διότι καταρχήν αυτό ήσχε μέχρι το 12, όχι ψηφιακό. Χάρτινο. Χαρτί, βιβλίο. Κάποιοι το 12. Τώρα με για να, να το κάνουμε πολύ, πολύ λιανά. Περίμενε, είμαι εγώ, εμπορο έμπορος και έχω το πελατολόγιο Δεν υπάρχει έμπορο. Τι? υπάρχει Τι, τι, είναι το πελατολόγιο. Περίμενε, μου, περίμενε. περίμενε. Καταρχήν δεν αφορά του εμπόρου αυτό που εσύ έχει στο μυαλό σου ω εμπόρου. Αυτό λοιπόν ήσχε. Υπήρχε ένα βιβλίο πελατών. Το είχαν οι δικηγόροι, το είχαν οι γιατροί, το είχαν τα γυμναστήρια. Να σου πω μερικού που αφορά. Το είχαν οι κλινικέ, το είχαν τα συνεργεία. Αυτοκινήτων ωραία. Το, είχαν, το είχαν μια σειρά. Ελεύθερων επαγγελματιών. Σου είπα ποιοι από αυτού. Έμπαινε μέσα και έπρεπε να καταγράφεσαι στον χώρο. Και αν καταγραφό έπρεπε να υπάρχει και μια απόδειξη όταν έφευγε. Τι έκανε εκεί, Πήγε να δει τον δικηγόρο γιατί έχει ωραία μάτια. Ενδεχομένω. Κάποιε κυρίε θα πήγαιναν για ωραία μάτια ή κάποιοι Μάλιστα. κύριοι θα πηγαίνανε σε γυναίκε δικηγόρου γιατί έχουν ωραία μάτια. Αλλά δεν πήγαιναν γι' αυτό. Βγαίνει λοιπόν εχθέ ο Πιτσιλή και λέει ψηφιακό πελατολόγιο. Θα ισχύει, θα είναι συνδεδεμένο με το τάξη, θα είναι συνδεδεμένο με το My Data. Για να το κάνει ακόμα πιο juicy και πιασάρικο, λέει ο ίδιο, για να καταλάβει ο απλό κόσμο, ότι θα ισχύει μέσα, μέχρι και σε κοινωνικέ εκδηλώσει. Σε κοινωνικέ εκδηλώσει. Όπερ σημαίνει. Θα κάνει τραπέζι γιατί πάντρεψε την κόρη σου. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχει συνονοηθεί με το μαγαζί που θα κάνει την εκδήλωση να έχεις πει πόσους καλεσμένους θα έχει, yeah. να είναι στο πελατολόγιο καταγεγραμμένοι Ντάξει. Yeah. και... Κύριε Σπιτσιλής, έχεις σκεφτεί κριτικό γάμο που δάξει, έχει 4.000 καλεσμένους. Καλά, καλά, καλά. Έχει σκεφτεί και τα πανηγύρια ο κύριο Πιτσιλή και το καλοκαίρι πήγανε συνεργεία του, του yeah, της yeah. ADE, στα πανηγύρια. Έχουν σκεφτεί πολλά πράγματα. Σου είπα, αν αποφασίσουν κάποια στιγμή να τα κλείσουν τα κρικάκια τη αλυσίδα, θα τα κλείσουν. Το θέμα είναι μέχρι πού θα αντέξουν να ακούνε την κρίνια και την πίεση. Αν αντέχουν, θα δει ότι τα επόμενα χρόνια. Δεν λέω ότι θα αποδώσει αύριο. Δεν λέω ότι θα αποδώσει μεθαύριο. Αλλά τα επόμενα χρόνια θα, θα έχουμε εισπράξεις από ΦΠΑ και από άλλα έσοδα τα οποίες το ελληνικό δημόσιο δεν είχε ποτέ στο, στο παρελθόν. Πάντω, αυτό το οποίο προτείνει ο κύριο Πιτσιλή. Δεν ξέρω. Δεν προτείνει, σχέδιο. είναι απόφασή του. Αποφασίστηκε. Όχι εννοώ για τι εκδηλώσει. Φαίνεται... Είναι η απόφασή του. Έχει αποφασιστεί ότι και για τι εκδηλώσει ακόμα. Για το ψηφιακό μεταδίκτυο. Φαίνεται πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτό. Δηλαδή, Δητάξει. όταν. Για μια το... μεγάλη εκδήλωση που πρέπει να ξέρω εκ των προτέρων ποιοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν. Και αν μπει μέσα για άτομα... δε, τι θα τι πει, πόσου έχει. Αυτό εννοώ. Είναι, είναι σαν να μην έχει λογική το πώ στην εφαρμογή του πάνω ή θέλει κάποιε προσαρμογέ, κάπω να γίνει. Καλά. Ενδεχομένω τώρα ε... αυτό που είπαμε πριν για τα πανηγύρια και για τι εκδηλώσει σε ανοιχτού χώρου, αυτό που είπε η Μαρία. Να ληφθεί άλλη μέρημνα. Αλλά σε κλειστού χώρου είναι σίγουρα. Θα, θα έχουν καταγραφεί πόσου ανθρώπου έχουν είναι... μέσα. Θα μάθουν και να κάνουν έχουν... sitting plan. <laughs> Και έχουν, έχουν, έχουν κόψει απόδειξη και αποδείξει για τα τέτοια. Αυτό είναι ευθύνη του καταστηματάρχη, σωστά. Ναι, αλλά θα έχει και ευθύνη και αυτό που. Ο διοργανωτή. Ναι, βέβαια. Ποιο είναι. Λοιπόν, εγώ αυτό λοιπόν το θεωρώ πολύ μεγάλη είδηση. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει αποτελέσματα και θα έχει αποτελέσματα και σε απλά πράγματα. Γιατί. Αν υπάρχει ψηφιακό πελατολόγιο και εσύ είσαι δικηγόρο και ξέρει ότι είσαι μεγάλο δικηγόρο, διότι ξέρει ποιοι είναι οι μεγάλοι σε κάθε περιοχή, και τη δηλώνει τρει πελάτε τη βδομάδα, δεν νομίζω ότι θα είναι καλά τα πράγματα. Εγώ γιατί, θα ήθελα πολύ να συμμεριστώ αυτή την αισιοδοξία σου. Εγώ είμαι αισιοδοξό γιατί, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά πάει να mm. κλείσει. Mm. Δεν λέω ότι αντιμετωπίζεται αύριο. Το ξαναλέω. Δεν λέω ότι αντιμετωπίζεται μεθαύριο αλλά σιγά σιγά γίνονται κάποια βήματα που χρόνια τα περίμενε ε, ένας, ένας μηχανισμός που επέμενε ότι μπορούμε να πιάσουμε τη φοροδιαφύγη, μπορούμε να πιάσουμε. Για να στο θέσω διαφορετικά, πιστεύεις ότι μέσα στην επόμενη τριετία, δηλαδή ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν ολοκληρωθεί η τετραετία... Θα έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια. Θα έχει συλλάβει περισσότερο. Μαύρη. 100% θα έχει συλλάβει περισσότερο ε, φο... φορο... φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. 100% μέσα στην τριετία αν συνεχίσουν έτσι. Γιατί αποδεικνύεται ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές όσο αυξάνονται τόσο μειώνεται η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Ο, μην το λέμε έτσι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν. Δεν είναι φοροφυγάδε. Δημιουργούν φορολογικό κενό. Φυγνώ.